βαρέθηκε να μπλέκονται τα καλώδια μεταξύ του. Ψάχνει να βρει τα ακουστικά σου για να ακούσει την αγαπημένη σου μουσική και δεν μπορεί. Θέλει να βρει το φορτιστή σου και νιώθει σαν να παλεύει με τα πλοκάμια του κράκεν κάθε φορά. Εάν ναι, τότε ο PC μάγκα είναι εδώ για σένα. <Τι> Γεια σα. Για το project αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ταινίε Velcro. Μπορούμε να τι βρούμε είτε μεμονωμένε σε κομμάτια είτε τυλιγμένε σε ρολό. Αυτέ υπάρχουν τόσο σε ελληνικά καταστήματα όσο και σε καταστήματα του εξωτερικού. Επίση, θα χρειαστούμε ένα ψαλίδι για να μπορέσουμε να κόψουμε την ταινία σε κομμάτια και ένα σειραπτικό για να τα σειράψουμε γύρω από το καλώδιο. Σημαντικό είναι να βρούμε του φορτιστέ ή τα ακουστικά που εμεί θέλουμε να τακτοποιήσουμε και να βάλουμε σε αυτού την ταινία. Αφού πάρουμε την ταινία και δούμε σε πόσο μήκο θέλουμε να την κόψουμε, παίρνουμε το ψαλίδι μα και την κόβουμε. Είναι αρκετά σημαντικό να κάνουμε την ταινία, να μετρήσουμε μάλλον την ταινία έτσι, ώστε εμεί, εάν κάνουμε ματσάκι τα καλώδια, να μπορεί να τα καλύψει όλα, έτσι ώστε να μην μένει παραπάνω ή πιο κάτω υλικό τη ταινία από όσοι εμεί θέλουμε. Αφού πάρουμε την ταινία, βάζουμε το καθόδε υλικό από την πλευρά του καλωδίου. Προτιμώ έτσι, αν και δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά όπω θέλετε, βάλτε το. Αλλά μου φαίνεται λίγο πιο βολικό να βάζω το καθόδε υλικό από την πλευρά του καλωδίου και να το σειράπτω. Έτσι πετυχαίνουμε το βέλκρο όπως βλέπουμε να είναι πάνω στο καλώδιο. Επίσης μπορεί να μετακινηθεί λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, δεν μένει μαγκωμένο. Και έτσι εμείς τυλίγοντας τα καλώδια μπορούμε αφού φτιάξουμε το ματσάκι μας να το προσαρμόσουμε όπως θέλουμε λίγο πάνω, λίγο κάτω και να μπορέσουμε να το τυλίξουμε γύρω γύρω από το καλώδιο για να μαζευτεί αυτό και να τακτοποιηθεί. Αυτό για μένα είναι ο πιο πρακτικό και ο πιο εύκολο τρόπο για να τακτοποιήσω τα καλώδια μου. Δοκίμασα με σειρματάκια από αυτά που έρχονταν τα καλώδια τυλιγμένα, αλλά για έναν κυρίω λόγο, το ότι τα έχανα και ποτέ δεν τα είχα κοντά μου όταν εγώ τα ήθελα, δεν μ' άρεσε. Οπότε σκέφτηκα τι να κάνω και αυτό ήταν ο πιο πρακτικό λόγο για μένα. Και ήταν και πολύ εύκολο. Μ' αρέσει πολύ περισσότερο όπω βλέπετε να το χρησιμοποιώ στα ακουστικά μου, γιατί τα ακουστικά τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ και όλοι έχουμε νιώσει πόσο δύσκολο είναι να προσπαθούμε να ξεμπλέξουμε το δεξί από το αριστερό ακουστικό και όταν τα θέλουμε σε μία κλίση ανάγκη ή κάπου ρε παιδί μου, να μην μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Οπότε, με ακριβώ τον ίδιο τρόπο, όπω και στο φορτιστή, τακτοποιούμε την ταινία Αβέλικρο και έτσι εμεί μπορούμε να δέσουμε όμορφα και τακτοποιημένα τα ακουστικά μα, χωρί προβλήματα και χωρί κόπο. Έτσι μπορούμε να τα έχουμε μαζί μα, χωρί να μπλέκουμε και μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε και με άλλα ακουστικά, το ένα αντίπλα στο άλλο, και χωρί να μπερδεύονται μεταξύ του. Ένα άλλο τρόπο για πιο μεγάλα καλώδια, όπω είναι αυτά τροφοδοτικών, είτε διάφορα ε, μεγάλα καλώδια πολύμπριζων, είναι οι ταινίε. Οι ταινίε βγαίνουν σε πιο μεγάλο μέγεθο, αν και προσαρμόζονται, οι οποίε είναι από τη μία πλευρά τραχέ, και από την άλλη έχει το μαλακό υλικό το οποίο μαγκώνει. Και με ακριβώ με τον ίδιο τρόπο, ακριβώ τον ίδιο τρόπο, αν και πάλι προτιμώ, σα είπα, η ακανθόδης πλευρά να είναι από το καλώδιο, το σειράπτουμε στο τροφοδοτικό, στο πολύμπριζο ή στο φορτιστή που εμεί θέλουμε. Έτσι πετυχαίνω να μπορώ να τακτοποιήσω και μεγάλα καλώδια ώστε να μην πιάνουν χώρο, να είναι τακτοποιημένα μεταξύ τους και έτσι να είναι όλα όμορφα, καθαρά και τακτοποιημένα όπως πρέπει. Νομίζω ότι αξίζει να το δοκιμάσετε, αν και η ταινία στα ελληνικά καταστήματα, να πω την αλήθεια, είναι λίγο πιο ακριβή από όσο ε, στο εξωτερικό, αλλά πάντα υπάρχει το eBay. Οπότε, Victory. Δοκιμάστε το και δεν θα χάσετε.